διεθνή σύσκεψη με συμμετοχή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνική Άμυνα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κατόπιν οδηγιών του, αποφασίστηκε η ενεργό συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της πρόληψης και της διαχείρισης των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο πεδίο της επιτήρησης στις περιοχές υψηλού κινδύνου σε όλη την επικράτεια από αέρος με όλα τα διαθέσιμα προς τούτο δυτικά μέσα και στο έδαφος με εντεταμένες και συνεχείς περιπολίες τμήματων των ενόπλων δυνάμεων, πάντα βέβαια σε συνεννόηση και συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ελληνική Αστυνομία. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα παρούσες στα δύσκολα, έτσι και τώρα. Και συνδράμουν το σύνολο της κρατικής μηχανής που έχει ενεργοποιηθεί στο δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, θα αναλύσει και θα εξειδικεύσει τα μέτρα που λαμβάνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη προληπτικά και εξαιτίας της προγνώσεως για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες αναπτύξει το μηχανισμό επιτήρησης και επέμβασης που απαιτείται και προβλέπεται από το σχέδιο ξενοκράτησης. Από την έναρξη στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, επί 24ωρου βάσεως, έρχονται και ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Με αίσθημα ευθύνης από την πρώτη στιγμή, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον κρατικό μηχανισμό, ιδιαιτέρως δε στην πολύ δύσκολη αυτή περίοδο των πυρκαγιών ανά την επικράτεια. Συγκεκριμένα, τις τρεις τελευταίες ημέρες έχει διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προσωπικό που ανέρχεται σε 500 περίπου άτομα, 63 οχήματα πάσης φύσεως, ερπιστριοφόρα μηχανήματα του μηχανικού, καθώς και 39 αεροσκάφη και ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση και επιτήρηση πληγισών περιοχών, καθώς και περιοχών επικινδύνων για πρόκληση πυρκαγιάς. Πραγματοποιούνται πτήσεις εναέριας επιτήρησης με επανδρωμένα και μη επανδρωμένα υπτάμενα μέσα των ενόπλων δυνάμεων και η συνδρομή αυτή των ενόπλων δυνάμεων από σήμερα και καθόλου τον μήνα Αύγουστο ενισχύεται έτη περαιτέρω με διπλασιασμό των περιπόλων πυρασφαλείας και πυροφυλακίων που θα ξεπεράσουν το συνολικό αριθμό των 300 σε όλες τις πληγήσεις περιοχές καθώς και σε περιοχές υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές. Εντείνεται έτη περαιτέρω η επιτήρηση από αέρος σε όλη την επικράτεια από επανδρωμένα και μη επανδρωμένα υπτάμενα μέσα των ενόπλων δυνάμεων με κάλυψη σχεδόν όλης της επικράτειας. Τηρείται επιπλέον καθημερινά πέραν των προβλεπομένων του σχεδίου ξενοκράτης αναμίσωνα σχηματισμό τμήμα επιφυλακής 50 ατόμων με κατάλληλα μέσα και υλικά για τη διάθεσή τους όπου και όταν απαιτηθεί. Διατίθενται μηχανήματα μηχανικού στις κατατόπους αρμόδιες αρχές εφόσον απαιτηθεί και επιπλέον διατίθενται κατάλληλες ναυτικές μονάδες για ενίσχυση του λιμενικού σώματος σε περίπτωση ανάγκης εκενώσεως πληθυσμού. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε όλη την επικράτεια λοιπόν με ετοιμότητα αρρωγής στις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες και είναι παρούσες σε όλες τις μεγάλες καταστροφές μέχρι στιγμής για την ανακούφιση των πολιτών σε συνεργασία πάντοτε με την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και την ελληνική ακτοφυλακή λιμενικό σώμα. Εύχομαι να μην χρειαστεί και πέραν της πρόληψης να εμπλακούμε αλλού, είμαστε όμως καθόλου έτοιμοι να το κάνουμε με προσωπικό και μέσα σε όλη την επικράτεια. Μακάρι να μην απαιτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.